Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό του δελτίου μας θα καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Ελισσέο Μαυρατζώτη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαυρατζώτη. Καλησπέρα, κύριε Σμαγιά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο ξεκίνημα ουσιαστικά μιας τουριστικής σεζόν, μιας ακόμη τουριστικής περίοδου. Και βεβαίως με τα προβλήματα τα οποία είχαμε και στο παρελθόν να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα. Με μια συζήτηση η οποία έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, να συνεχίζεται να αναπαράγεται και σήμερα, όχι βεβαίως με την ίδια ένταση. Και ο λόγος έχει να κάνει με το θέμα αυτό, με την διαφορά που προκύπτει, με αυτά που ζήταγε το Λιμενικό Ταμείο, τουλάχιστον στο παρελθόν, από τις εταιρείες που δρομολογούν καραβάκια, κάνοντας εκδρομές, περιηγήσεις, κανονικά διεθνή δρομολόγια. Έχουμε μια εικόνα, έχετε εσείς μια εικόνα, μια σαφή εικόνα ως Λιμενικό Ταμείο, γιατί πρόκειται και τι εσείς τελικά πρέπει να διεκδικείτε από αυτές τις εταιρείες? Κοιτάξτε, πραγματικά έχει δημιουργηθεί ένα αλαλούμ. Υπάρχουν αρκετές δικαστικές κρεμότητες και υπάρχει μια πολυνομία. Θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω, να σας πω δύο λόγια πάνω σε αυτό το θέμα, το τι συμβαίνει, γιατί και ο κόσμος έχει μπερδευτεί και πολλά πράγματα αιωρούνται και δεν καταλαβαίνουν. Ακούει και διάφορα και δεν μπορεί να βγάλει μια άκρη για το τι τελικώς ισχύει. Λοιπόν, υπάρχει μια πολυνομία που καθιστά δίνεται μια ξεκάθαρη απόφαση οποιοδήποτε νομικού σχετικά με τη μορφή και τα δρομολόγια των συγκεκριμένων πλοίων, με επακόλουθο και την αδυναμία κατάταξή του στο αντίστοιχο τέλος. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αν δώσουμε τον νόμο αυτό σε 10 νομικούς, θα μας δώσουν 10 διαφορετικές ονοματεύσεις. Μόνο τα πλοία στην άδειά τους αυτά που εκδίδει το ΙΕΝ, που είναι το πιστοποιητικό ασφαλείας, τα χαρακτηρίζει επιβατικά παύλα τουριστικά. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι στα δρομολογιακά, βάσει του νόμου του 3622, ισχύει το 5%. Για να χαρακτηρίζεται όμως ένα πλοίο δρομολογιακό, απαιτείται να εκτελεί με άδεια της δρομολογούσας αρχής, που είναι το ΙΕΝ, σε συγκεκριμένα δρομολόγια, μέρες και ώρες. Απαγορεύεται να ματαιωθεί οποιοδήποτε δρομολόγιο, εκτός από προφανείς ανωτέρας βίας καιρικές συνθήκες και απαγόρευση απόπλου λόγω καιρικών συνθήκων. Είναι κατανοητό αυτό. Προϋποθέσεις οι οποίες δεν απαιτούνται για τα συγκεκριμένα επίμαχα πλοία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Σάμμο. Εμείς δηλαδή έχουμε καραβάκια τα οποία δεν κάνουν μια διεθνή δρομολογιακή γραμμή, έτσι, και κάνουν εκδρομές, φεύγουν από εδώ το πρωί και γυρνάνε το απόγευμα και μπορεί, εάν τυχόν δεν υπάρχει κόσμος, να το πούμε έτσι πολύ απλά, ή οποιοδήποτε άλλος λόγος, να ακυρώσουν μια εκδρομή και να πούνε δεν θα την κάνουμε αύριο. Ή θα φύγουμε πιο νωρίς ή θα την κάνουμε οποιαδήποτε άλλο θέλει. Άλλη ώρα ή άλλη μέρα. Έτσι. Μπράβο. Άρα μπορεί να ματαιωθεί από την εταιρεία οποιοδήποτε ταξίδι, οποιαδήποτε μέρα, χωρίς επιπτώσεις και κυρώσεις από την πολιτεία. Το μόνο στοιχείο που συμπίπτει με αυτό των δρομολογιακών είναι το ότι επιβιβάζονται σε μικρό ποσοστό και επιβάτες με μονή διαδρομή, οι οποίοι στη συντηρητική τους πλειοψηφία επιστρέφουν πίσω την επόμενη μέρα. Ή μια μέρα αργότερα. Ναι. Το στοιχείο αυτό όμως από μόνο του δεν κατατάσσει τα πλοία αυτά σε δρομολογιακά. Όλες οι προσπάθειες των προηγούμενων διοικήσεων, μη εξαιρουμένες και της διοίκησης του κυρίου Μαυρέλου, με αλλεπάλληλα έγγραφα και παραστάσεις, δεν κατάφεραν να επιλύσουν το θέμα. Με αποκορύφωση το τέλος του 2013, που έτυχε να είμαι και πάλι παρόν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σαν μέλος, όπου στείλαμε έγγραφα στο Υπουργείο να μας ξεκαθαρίσουν όχι την γνωμάτευση του νόμου, να μας πούνε αυτά τα πλοία είναι τουριστικά ή περιηγητικά ή δρομολογιακά. Κανείς δεν μας απάντησε. Χωρίς αποτέλεσμα. Όσο παράνομο, εδώ θα ήθελα να σταθώ όμως, ότι όσο παράνομο είναι να μην εισπράξουμε τα προβλεπόμενα τέλη από μια επιχείρηση, άλλο τόσο παράνομο είναι να εισπράξουμε τέλη που δεν δικαιούμαθα με μεθόδους αυθαίρετες, καταπιεστικές και ερμηνείες της εν λόγω υπάρχουσας πολυνομίας. Ήδη, σωρία ποινικών διώξεων για τέτοιες ερμηνείες και ενέργειες έχουν ασκηθεί τόσο από την τουρκική εταιρεία, όσο και από την ελληνική, για την οποία άκουσα στη συνέντευξη προλίγων ημερών ότι είναι απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα έθετα σε κίνδυνο ούτε τα συμφέροντα του Δήμου, αλλά ούτε και το μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου. Με απόλυτη συνέπεια στα καθήκοντά μου και ως πρόεδρος εισηγήθηκα και πήραμε αποφάσεις στο ΔΣ, την έχω και εδώ κύριε Σβανιά, που σε καμία περίπτωση δεν απομπολούν στο ελάχιστο τα δικαιώματα του οργάνου που εκπροσωπούμε, την ίδια όμως στιγμή όλες μας οι ενέργειες συνέβαλαν και συμβάλλουν
στη μη διακοπή της ροής των εσόδων από τις συγκεκριμένες εταιρείες. Mm-hmm. Δεχόμενοι όπως και στο παρελθόν να καταβάλουν ακριβώς τα ποσά και ποσοστά που κατέβαλαν και αφήνοντας τα διοικητικά δικαστήρια που εκκρεμούν να αποφανθούν για το οποίο μέχρι σήμερα τα αρμόδια υπουργεία θεωρούν αυτούς αναρμοδίους. Δηλαδή, τι κατηγορίας είναι τα πλοία και τι τέλος πρέπει να πληρώνουν. Δηλαδή, εσείς λέτε τώρα, εγώ παίρνω αυτά τα 2 ευρώ που πρέπει να μου δίνεις και αν αποφασίσει το δικαστήριο ότι πρέπει να μου δίνεις 5 ευρώ, θα πάρω και τα υπόλοιπα 3. Θα διεκδικήσω και τα άλλα 3. Αυτό δεν λέτε. Εμείς λέμε βεβαίως. Εμείς έχουμε πάρει και μία απόφαση. Ναι. Επειδή κατηγορούμεθα ότι δεν εισπράξαμε από τον Ιούλιο και μετά του 2014, ναι. Πραγματικά εισπράξαμε. Εισπράξαμε αυτά που μας κατέβαλαν οι πράκτορες και το παρελθόν όσο αφορά το θέμα της του τουρκικού καραβιού. Ναι. Εισπράξαμε κάτι που εισέπραταν παλαιότερα. Δεν ξέρουμε αν είναι νόμιμο ή παράνομο ή πέστε το όπως θέλετε, ναι. Ή παράτυπο. Απλά εμείς αποδεχτήκαμε το ποσό που μας βάλανε, το οποίο ανέρχεται στα 7.215,90, ναι. Τα οποία στην απόφασή μας αυτή λέμε ότι η υπηρεσία μας αποδέχτηκε τα ανωτέρω ποσά επιφυλασσόμενη, παντός νομίμου δικαιώματός της να διεκδικήσει οποιοδήποτε επιπλέον ποσό επιδικάσουν τα διοικητικά δικαστήρια. Ωραία. Εάν δηλαδή στα δικαστήρια που ακολουθούν μας ξεκαθαρίσουν αυτή την ιστορία, εμείς έχουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε ότι είναι παραπάνω. Σας είπα ότι το ίδιο παράνομο είναι, ναι. Ότι αν δεν εισπράττεις και αν εισπράττεις κάτι που δεν δικαιούσε και αυτό το ίδιο παράνομο είναι. Πείτε μου κάτι. Γιατί συνήθως όταν ασχολούμαστε με αυτή την υπόθεση, μάλλον όταν κάνουμε λόγο για αυτές τις γραμμές, κάνουμε μια αντιπαραβολή στοιχείων με το τι συμβαίνει στα γειτονικά μας νησιά. Καταρχήν, για να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, η εταιρεία αυτή η οποία έρχεται στη Σάμο πάει σε άλλο γειτονικό μας νησί. Ναι, στην Πάτμο. Και νομίζω ότι την Πέμπτη που ήμασταν εκεί, ναι. Με το Δωδεκάνησος, έτυχε να είναι εκεί. Όντως, το. Ναι, ήταν, και αυτό, ναι, μου έδωσε μια αφορμή, ναι. Να ζητήσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Πάτμου, που έτυχε να είναι και ο κύριος Δήμαρχος, ο ίδιος, ναι. Ο οποίος μου έστειλε το γράμμα του, το οποίο λέει ότι και εκείνος, επειδή τα εισιτήριά του όμως είναι πιο ακριβά στην Πάτμο από την Τουρκία, παίρνει το τέλος των 0,35 βάσει του προεδρικού διατάγματος που έρχεται εδώ, ναι. Να μας πει ότι το 242 του 2003 με την τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 195-2005, το οποίο λέει για το πάγιο τέλος των περιηγητικών σκαφών, και επίσης λέει εδώ ότι εξακολουθούν να ισχύει το προεδρικό διάταγμα με το άρθρο 20 του 5 του νόμου 3622. Ναι. Δηλαδή, πάει να πει ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Εμείς εδώ τι εισπράττουμε. Είπατε στην Πάτμο 0,35, εδώ είναι κοντινό, δηλαδή αυτό το. Απλά εδώ το εισιτήριο, επειδή κυμαίνεται από 30 έως 40 ευρώ, ήμασταν στα 0,30. Είναι 5 λεπτά. Κάποιες στιγμές είχαν εισπράξει το λιμενικό ταμείο βάσει των δηλώσεων που κάνανε οι, ναι. Εταιρείες. Και ήταν πάνω από 40 ευρώ το 0,35. Έχει εισπραχθεί και το 0,35. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο ποσό. Ναι. Έτσι. Τώρα, στοιχείο και στη Μυτιλίνη που αναφερθήκατε πριν. Ναι. Στοιχείο και στη Μυτιλίνη είναι. Θέλω να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι σε κάθε λιμάνι υπάρχει μια διαφορετικότητα. Στοιχείο και στη Μυτιλίνη είναι γραμμές οι οποίες είναι όλο το χρόνο. Ναι. Μεταφέρουν οχήματα. Άρα, εμπίπτουν σε αυτό που είπαμε, είναι διεθνή δρομολόγια, έτσι. Μπράβο. Ενώ εδώ δεν είναι διεθνή δρομολόγια, γι' αυτό διαφοροποιεί την όλη κατάσταση. Τώρα, σε τι φάση βρισκόμαστε? Το λιμενικό ταμείο είναι αντιμέτωπο με αυτές τις εταιρείες, ενώ στα δικαστήρια εκκρεμούν, είπατε, κάποιες δικαστικές. Εκκρεμούν, καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η προηγούμενη διοίκηση, ναι. Βεβαίωσε σε κάποια ποσά, τα οποία η ίδια, ναι. Εταιρεία εδώ που εκπροσωπείτε, δεν θέλω να ονοματίζω τώρα, ναι. Εταιρείες, προσέφυγε στα δικαστήρια και πήρε κάποιες αναστολές εκτέλεσης απόφασης, ναι. Ως προς τις βεβαιώσεις. Ναι. Από τη στιγμή που πήρε τρεις συνεχόμενες βεβαιώσεις, συγγνώμη, αναστολές, η οποία η μία έγινε κατά τη δική μας θητεία, ναι. Συνεχίσαμε δηλαδή της προηγούμενης διοίκησης την πρακτική αυτή, ναι. Όσον αφορά δηλαδή τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2014, από τη στιγμή που υπήρχαν τρεις αναστολές συνεχόμενες, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε το ίδιο βιολί. Γιατί τα έξοδά μας, μοναχά τα δικαστικά, για τα ήδη υπάρχοντα, ανέρχονται κοντά σε 7.000 ευρώ. Δηλαδή, ό,τι είναι να εισπράξουμε, τα πληρώνουμε σε δικηγόρους και σε κλητήρες. Ναι. Λοιπόν, είπαμε να δικαιώσουν τα δικαστήρια ή να κατηγορήσουν τα δικαστήρια, να ξέρουν, να ξεκαθαρίσουν δηλαδή τα δικαστήρια και να μπορέσουμε μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι. Από τη στιγμή που μας πλήρωσαν και έχουμε
λάβει κάποια χρήματα mm-hmm. που εδώ και 2,5 χρόνια δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ. Mm-hmm. Είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή μετά από τον κύριο Χατζημιχάλη, η οποία παίρνουμε λεφτά. Mm-hmm. Και κατηγορούμαστε ότι δεν παίρνουμε κάνουν σωστά τη δουλειά μας. Όπως επίσης, θα σας πω και για τα ελληνικά καραβάκια. Στα ελληνικά καραβάκια υπήρχε μία διαφορά που προέκυψε από τους υπολογισμούς της προηγούμενης δημοτικής αρχής διοίκησης του λιμενικού ταμείου, όπου υπήρχε μία διαφορά της τάξης των 17.000 ευρώ. Ναι. 17.548 για το 2013. Όταν λέτε διαφορά, τι εννοείτε? Θεωρούσαν ότι η διαφορά του εισιτηρίου που ναι. δήλωναν με αυτό που εισέπραταν. Δηλαδή έλεγε το λιμενικό ταμείο ότι πρέπει να πάρω 17.000 παραπάνω. Παραπάνω. Ωραία. Για το 2013. Ωραία. Προσέφυγε αυτή η εταιρεία, η ελληνική εταιρεία, ναι. και αυτή και πήρε ολική αναστολή εκτέλεσης της απόφασης. Ολική. Αυτό προδικάζει ναι. το τι θα βγει μετά. Ούτε καν μερική δηλαδή να δώσει ποσοστό. Ναι. Ήταν ολική. Και μάλιστα εκείνη την εποχή, αντί να εναντιωθεί εναντίον μόνο της πιοκτήτρια εταιρεία, το βεβαίωσε αυτό σε οποιοδήποτε πρακτορείο εδρεύει στη Σάμμο. Mm. Δηλαδή, ανοίξαμε ένα μέτωπο το λιμενικό ταμείο με 17 τουριστικά πρακτορεία. Εδώ φτάσαμε, εδώ δεν έχουμε πρόβλημα διαφήμιση να το πούμε, να κάνουμε μήνυση στην ΤΟΥΗ και να κινδυνεύει η ΤΟΥΗ να φύγει από τη Σάμμο. Mm. Σταματάμε τα τουρκικά τα καράβια, που είναι το μόνο, γιατί κατηγορήθηκα ότι είμαι συνήγορος της τουρκικής εταιρείας. Λοιπόν, δεν είμαι συνήγορος της τουρκικής εταιρείας. Είμαι συνήγορος όλων αυτών των επιχειρήσεων εδώ σε αυτή την πόλη, η οποία περιμένει με αγωνία κάθε πρωί 10.30 να ξεφορτώσει τους 270 επιβάτες τουρίστες για να μπορέσει να δουλέψει κάθε μέρα. Εκεί έχει φτάσει αυτή η πόλη. Ναι, αλλά καλό αυτό, αλλά το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι πρέπει να υπερασπιστείτε όμως. Και βέβαια υπερασπίζομαι, σας έκανα στη δήλωσή μου, είμαι ο πρώτος που θέλω να υπερασπιστώ τα δικαιώματα του Δήμου. Τα δικαιώματα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ανέλαβα το Λιμενικό Ταμείο και βρήκα μπροστά μου, να πω κάτι άλλο, άσχετα με τα λιμενικά, τέλειο είναι και αυτά, ότι δεν έχουν βεβαιωθεί καμία κλίση παράβασης από το Λιμεναρχείο. Καμία. Τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία να μπορούν να βεβαιωθούν. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι οι κλήσεις που γράφονται στην παραλιακή ναι. ζώνη του Λιμεναρχείου δεν έχουν βεβαιωθεί στους κατόχους των οχημάτων. Δεν έχουν βεβαιωθεί στην εφορία. Και βέβαια. Αυτές που δεν έχουν πληρωθεί δεν έχουν βεβαιωθεί, έτσι. Αυτό γιατί? Γιατί ασχολούμαστε μοναχά το να κάνουμε δίκες. Αυτό δηλαδή είναι μια πράξη που έπρεπε να έχει κάνει. Και βέβαια. Κάθε ένα χρόνο δεν είπαμε να αφήνει τον τελευταίο μήνα, αλλά το προηγούμενο έτος έπρεπε να είχαν βεβαιωθεί. Ναι. Τώρα μπαίνουμε σε διαδικασία να τα βρούμε γιατί, όλα. Γιατί πόσο μιλάμε? Δεν το γνωρίζω ακριβώς το ποσό. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βρούμε κάθε μήνα τι κλήσεις έχουν κοπεί για να μπορέσουμε να βρούμε τους κατόχους των οχημάτων για να βεβαιώσουμε στο Δήμο και στην υπηρεσία του Δήμου. Πείτε μου, με την χερσαία ζώνη εδώ στο λιμάνι της Σάμμου τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Εργασίες προχωράνε. Εργασίες προχωράνε. Το κυκλοφοριακό είχε σταματήσει κομμάτι. Αυτό το χειμώνα, θυμάστε ότι είχαν κάτι ναι, εργασίες. Τώρα δουλεύουν πιο εντατικά, ο καιρός έφτιαξε, οι εργασίες προχωράνε. Πιστεύουμε ότι αν δεν σταματήσει και η εν λόγω χρηματοδότηση, ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στα μέσα του καλοκαιριού. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό το οποίο έχει να κάνει με την κίνηση των οχημάτων επί του οδοστρώματος στην παραλιακή, τι θα γίνει? Αυτό δηλαδή, μας έφερε βλέπω, ένα πρόβλημα. Ναι, συγχωρέστε με λίγο, έχει παγιωθεί μια κατάσταση, δηλαδή η δεξιά πλευρά στην άνοδο, να το πούμε έτσι, από την πλατεία Πυθαγόρα προς το τουριστικό λιμάνι, με κατάληψη προς το νοσοκομείο δηλαδή, έχει καταληφθεί από οχήματα τα οποία σταθμεύουν. Μάλιστα, είναι ένα θλιβερό φαινόμενο κάθε πρωί. Όσοι κυκλοφορούν στην παραλία αγανακτούν. Αυτό το φαινόμενο έγινε γιατί δεν υπήρχε, δεν μπορούσαμε να δράσουμε γρήγορα, γιατί ο νόμος είναι νόμος, όπως ξέρετε πολύ καλά. Δεν υπήρχε κυκλοφοριακή μελέτη για το έργο, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε παρεμβάσεις στον ΚΟΠ. Αυτή τη στιγμή, τις επόμενες μέρες, μέσα στη βδομάδα, έχουν έρθει ταμπέλες της απαγόρευσης στάσεις στάθμευσης όσον αφορά για τις παρκίδες, ναι. οι οποίες θα επιτρέπουν στην τροφοδοσία των καταστημάτων και στις τράπεζες στις χρηματαπαστολές και ό,τι άλλο επίγον μπορεί να συμβεί εκείνη την ώρα, mm-hmm. για να μπορέσουμε μετά την επόμενη κιόλας στιγμή να βάλουμε τα κολονάκια που έχουμε βγάλει σε δελτίο τύπου στο λιμενικό ταμείο να μπουν στη διαχωριστική γραμμή. Αυτά θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Αυτά θα γίνουν σε αυτό το 15ήμερο που έχουμε μπροστά μας. Άμεσα δηλαδή. Άμεσα. Δηλαδή φέτος το καλοκαίρι θα δουλέψουμε. Άμεσα. Περιμέναμε την μελέτη από τον κύριο Καρμανιόλο να έχει υπογραφεί, να μας ορίσει τις θέσεις που θα μπουν τα κολονάκια, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυθαίρετες κινήσεις. Ναι. Ωραία. Οπότε αυτό θα τακτοποιηθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα λιμάνια, γιατί δεν έχετε μόνο στην εποπτεία σας το λιμάνι της Σάμμου.
Αυτή τη στιγμή το Πυθαγόριο καθαρίζεται, βάφεται, τακτοποιείται. Είμαστε σε κατάσταση εργασιών. Αναμένουμε το έργο του Πυθαγορείου, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η Δημοπρασία είναι στις 16 Μαΐου. Καθυστέρησε και αυτό με τις ανάλογες γραφειοκρατίες και τις άδειες οι οποίες έπρεπε να έχουν εκδοθεί. Πιστεύω ότι αυτό το έργο θα αλλάξει πνοή και θα αλλάξει και μορφή σε όλο τον λιμένα Πυθαγορείου. Στο Καρλόβαση το έργο προχωράει κανονικά όσον αφορά οι πλάκες ποδός μπαίνουν. Η μπίγα έχει μπει ήδη στο Καρλόβαση για να μπορέσει να καθαρίσει και τη μαρίνα εκεί πέρα το κομμάτι για τα σκάφη που μπαίνουν. Με την πύλη εισόδου στο Καρλόβαση. Με την πύλη εισόδου περιμένουμε, αναμένουμε τοπικούς φορείς οι οποίοι έχουν κάνει δράση ώστε να, με χαρά μας να ακούσουμε ότι έρχεται ένα άλλο ακόμα καράβι από την Τουρκία για να μπορέσει να έχει θεσμοθετηθεί, έχουν πέσει υπογραφές, έχει τελειώσει όλο αυτό το κομμάτι. Όχι, απλά αυτή τη στιγμή είμαστε στην ανέβρεση πλοιαρίου το οποίο θα μπορέσει να κάνει. Όχι, η εισόδου υπάρχει. Ναι, αυτό εννοώ. Η πύλη εισόδου υπάρχει. Στο Πυθαγόριο υπάρχει. Ναι. Η πύλη εισόδου, για να καταλάβετε, γιατί το έχουμε λίγο παρεξηγήσει. Δεν πάει να πει η πύλη εισόδου ότι έχουμε ένα κτίριο, μια πύλη, μια πόρτα. Όχι, σημαίνει κάποιες νομικές διαδικασίες, ναι. Σημαίνει εκτελονισμούς, σημαίνει τελωνία, σημαίνει αστυνομικές αρχές, σημαίνει αστυνομικά. Υπάρχουν όλα. Και το Λιμενικό Ταμείο είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια και πιστεύω όλες τις υπηρεσίες ότι αν βρεθεί το πλοιάριο, κανονικά θα λειτουργήσει. Mm-hmm. Ποιο, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Λιμενικό Ταμείο, ποιο είναι? Η πολλή δουλειά. Νούπετε τα χρήματα. Η πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Περιμένουμε κι εμείς για τα ταμιακά διαθέσιμα να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά το. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αν δηλαδή θα τα μεταφέρετε και εσείς στην Τράπεζα της Ελλάδας. Γι' αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μας πάει πίσω σε πολλές εργασίες οι οποίες έχουμε σε εξέλιξη. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή γίνονται παντού σε όλα τα λιμάνια μας έργα τα οποία συμβάλλει το Λιμενικό Ταμείο. Όπως εδώ Φερρυππίν στη μελέτη δεν υπήρχαν οι δέστρες, δεν υπήρχαν τα νερά, δεν υπήρχε η πυρόσβεση, δεν υπήρχαν τα πίλερ. Mm-hmm. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι το Λιμενικό Ταμείο συμβάλλει για όλα αυτά. Με το master plan των λιμανιών, τι γίνεται? Το master plan του Μαραθοκάμπου εγκρίθηκε, τακτοποιήθηκε, πληρώθηκε και εντός 15 ημερών ο μελετητής που έχει κάνει και του Πυθαγορείου έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει στη Σάμο να κάνουμε μια ανοιχτή διαβούλευση στο Πυθαγόριο. Να ζητήσει ο κόσμος να πει τις απόψεις του, να πούμε και εμείς τις απόψεις μου και αρχίζουμε να το θέσουμε και αυτό, να βάλουμε πετραδάκι, βάσεις γερές για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε και αυτό. Το master plan στο λιμάνι της Σάμου, στο βαθύ. Το master plan της Σάμου υπάρχει κανονικά. Πρέπει απλά να θέλει τροποποιήσεις. Θέλει τροποποιήσεις. Οπότε αυτές έχουν μπει, έχει μπει η διαδικασία σε... Όχι, απλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο, να ολοκληρωθεί το έργο και να αρχίσουμε μετά να κάνουμε τις ανάλογες τροποποίησεις όσον αφορά το κυκλοφοριακό της και όσον αφορά το θέμα των στεγάστρων που και αυτό θα γίνει ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο το οποίο θα εγκριθεί για να τελειώνει αυτή η ιστορία και αυτή η ταλαιπωρία τόσα χρόνια και στις επιχειρήσεις και στους ανθρώπους που περπατάνε έξω να μπορέσει να είναι ένα όμορφο στοιχείο το οποίο... θα είναι καλέσθητο για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, κύριε Μαυρατζιώτη, να σε ευχαριστήσω. Γιατί δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο στη συζήτησή μας. Να σε ευχαριστήσω. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα θέματα του Δελτίου.